θα μιλήσουμε για το Crystal Bed. Καλεσμένη μας φυσικά έχουμε την τραγουδίστρια, την Έφη Θόδη. Τι κάνετε, κυρία Θόδη? Είμαι πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε να μιλήσουμε σήμερα για τις ευεργετικές ικανότητες του Crystal Bed. Και να πούμε λοιπόν από πού προέρχεται. Το Crystal Bed ξεκίνησε από το Casa de Dominacchio, στην Αμπατζιάνια της Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής της Βραζιλίας, ο John of God. Εδώ φυσικά μπορούμε να τον δούμε και με την Oprah Winfrey. Έχουμε φωτογραφίες από τη συνέντευξη που του έχει πάρει με τον John of God και χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας. Ένας από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι όμως αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια. Οι κρύσταλλοι αυτοί κουάρτζ εξαιρετικής ποιότητας από τη σπηλιά κοντά στην Αμπατζιάνια της Βραζιλίας και έτσι συνεχίζουν να δρουν ως μία ενιαία μονάδα. Μέσα όμως από το φως που διαθλάται, μέσα από τα ειδικά χρωματικά φίλτρα, πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο και έτσι βρίσκεται ξαπλωμένος κάτω και γίνεται η θεραπεία του. Πριν πάμε όμως να πούμε τι συνδυάζει, κυρία Θόδη, δεν ήταν μια ωραία εμπειρία για σας? Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Mm-hmm. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί δεν είχα καλό ύπνο. Έτσι ξύπναγα τη νύχτα. Με πόναγε το χέρι μου. Λίγο το κεφάλι, λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Είναι και το στρες της δουλειάς. Εσείς έχετε δηλαδή, και ένα πολύ πρόγραμμα... Σκέφτομαι μια μέρα ειδικά που έκανα, είχα πολύ πονοκέφαλο. Μάλιστα. Και μετά που τελείωσα, που μπήκα στην κρυσταλλοθεραπεία, μου πέρασε τελείως το κεφάλι. Μάλιστα. Εσείς έχετε και ένα πρόγραμμα πολύ άσχολο. Δηλαδή, έχουμε άγχος, έχουμε τρέξιμο, κούραση, ταξίδια όλα μακρινά. Όλα αυτά δηλαδή δημιουργούν και ένα ανώμαλο ύπνο. Πάμε όμως να πούμε λιγάκι αυτό το εργαλείο τι είναι. Η κρυσταλλοθεραπεία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, είναι ένα πολυεργαλείο. Συνδυάζει τη φωτοθεραπεία, καθώς διαθλάται δέσμες φωτός μέσα από τους κρυστάλλους. Συνδυάζουν και τη χρωματοθεραπεία και επειδή υπάρχουν ειδικά χρωματικά φίλτρα, όπως βλέπουμε ανάλογα και τα χρώματα και τα τσάκρα, έτσι περνάει το φως μέσα και έχουμε την κρυσταλλοθεραπεία. Άρα και έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα που μας δίνει το Crystal Bed. Και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται γρήγορα, αισθητά και μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως βλέπουμε εδώ και τα 7 τσάκρα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει το πνευματικό επίπεδο, υπάρχει ο θυροειδής που έχουμε πολλά προβλήματα, υπάρχει το ορμονικό, το ουρεοπυτικό. Τα 7 τσάκρα δηλαδή του σώματος είναι η μεσημβρινή του σώματος. Ναι, εσύ τα ξέρεις, εγώ... Εσείς δεν αισθανθήκατε ευημερία, έτσι μία... Αισθάθηκα πολύ ευεξία, ενεργητικότητα, χαλάρωση, ηρεμία, δηλαδή το κάτι άλλο, δεν ξαναγεννιέσαι, αναγεννιέσαι. Μάλιστα. Το φως αυτό τώρα είπαμε ότι διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους και έτσι μεταδίδει σε εσάς αυτές τις συχνότητες των κρυστάλλων. Και έτσι αισθάνεστε, κυρία Θόδη, αυτή τη χαλάρωση που αισθανθήκατε. Τώρα, κάθε πέτρα όμως είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπως γνωρίζουμε. Οι κρύσταλλοι ζουν όμως τη δική τους πραγματικότητα. Δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Έχουν μια διαφορετική αίσθηση. Και έτσι βοηθάνε επίσης και στο θέμα της αντιγύρανσης. Γι' αυτό μας φαίνεστε τόσο φρέσκια, κυρία Θόδη. Αυτό είναι το μυστικό σας, δηλαδή, η κρυσταλλοθεραπεία βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα όμως. Το αποτέλεσμα είναι εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, γιατί οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν πάνω από τα τσάκρα μας και έτσι η εξισορρόπηση παραγωγής και διαχείρισης ορμονών βελτιώνουν τη λειτουργία και τι συνεργάζονται όλα τα συστήματα μαζί του οργανισμού. Λοιπόν, επιγραμματικά να πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα και δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος. Πλήρη ανανέωση του οργανισμού μέσα από μόλις μία συνεδρία. Όπως είπατε κι εσείς, κάθε φορά που ερχόσασταν βοηθούσε ακόμα και περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Κάθε φορά και ένιωθα και ακόμα πιο καλά. Δηλαδή ο ύπνος μου έφτιαξε ακόμα κάθε φορά και κοιμόμουν δηλαδή πιο ήρεμα. Έτσι, γιατί όλα, η χαλάρωση γενικά που βιώσατε, έτσι γίνεται ένας πολύ μέχρι και το χέρι μου που πονούσε, μου πέρασε. Σωστά. Η βελτίωση λοιπόν βοήθησε και την πίεση της καρδιάς. Βελτίωσε όλες τις λειτουργίες του πεπτικού συστήματος, βελτίωσε και το νοσηπητικό. Αλλά να ξεκινήσουμε να πούμε επίσης και για το νευρικό σύστημα. Επειδή ενεργοποιείται το εγκεφαλικό σφλοιός του εγκεφαλικού συστήματος, η βαθιά χαλάρωση του νευρικού συστήματος, τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα. Και επειδή βελτιώνει και τη μνήμη, θυμόμαστε τα όνειρά μας. Εσείς θυμόσασταν τα όνειρά σας καλύτερα, έτσι? Ναι, πιο καλά. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι βοήθησε πιο εύκολα ο συντονισμός αυτός
των εγκεφαλικών κυμάτων για το βαθύ ύπνο είναι μια διαδικασία και φυσική. Δεν ήταν μια φυσική διαδικασία για σας? Πολύ φυσικά και με το συνδυασμό της μουσικής ήταν πολύ όμορφα. Πώς θα αισθάνεστε, πώς αισθανθήκατε μετά τη θεραπεία? Ότι ήμουνα ένα πουλάκι. Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, φοράτε άσπρα ρούχα για να μπορεί έτσι οι κρύσταλλοι και τα χρώματα να περνούν και να διασδύουν καλύτερα μέσα στον οργανισμό. Ναι, ναι, ήταν και το... Όλος ο συνδυασμός ήταν, σε ξεκουράζει, σε πάει, σε ταξιδεύει και ξυπνάς και γίνεις άλλος άνθρωπος. Έτσι πάνω απ' όλα. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κυρία Θόδη, που μας μιλήσατε για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Και φυσικά και εσείς, όταν θέλετε, μπορείτε να κλείσετε και τη δική σας συνεδρία. Δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στην εκπομπή μας. Γεια σας από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι, κύριε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας από εμάς, λοιπόν.